Οι εκδηλώσεις για τα Θεοφάνεια ξεκίνησαν το πρωί με τον καθαγιασμό των υδάτων στη Μητρόπολη Πατρών. Χωροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χρυσόστομος. Κατάμεστη σήμερα η Ιερήναη σε όλη την επικράτεια. Οι πιστοί προσκύνησαν και έλαβαν και τον αγιασμό. Τα Άγια Φώτα να μας δώσουν δύναμη, να είναι ένας πνευματικό μας φάρος για το 2018. Μια χρονιά με πολλές προκλήσεις, μια χρονιά και με εθνικές ευθύνες, αλλά και μια χρονιά που πρέπει να κάνουμε τη μεγάλη ανατροπή, να ξαναφέρουμε την ελπίδα και την αισιοδοξία στην ελληνική κοινωνία. Χρόνια πολλά σε όλους, υγεία, και ας είναι αυτή η χρονιά μια χρονιά φωτισμένη για όλους. Φωτισμένη για αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις, φωτισμένη για τους πολίτες. Το φως το οποίο γιορτάζουμε σήμερα, το φωτισμό που το γιορτάζουμε και τον αγιασμό των υδάτων, να φωτίζει τις καρδιές μας, να ξεπεράσουμε το σκοτάδι των τελευταίων χρόνων. Σήμερα όλοι οι Έλληνες παίρνουμε ένα μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας. Να είναι ευτυχισμένο το 2018 και να είναι και εκλογικό, με μια κυβέρνηση που και θα θέλει και θα μπορεί να λύσει τα προβλήματα της χώρας. Είναι κάθε χρόνο τέτοια μέρα η εκκίνηση της χρονιάς με σκέψη και με καθαρότητα για τα αυτά που θα ακολουθήσουν. Στη Μητρόπολη έδωσαν το παρόν οι αρχές της περιοχής και στρατιωτικά τμήματα. Σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για τη χριστιανοσύνη μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Ας φωτιζόμαστε όλοι, όπως παραδοσιακά λέμε αυτή την ημέρα, έτσι ώστε να βγάλουμε την υπόλοιπη χρονιά με μια ελπίδα, με μια διαδικασία που θα οδηγεί στην ανάταξη. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, υγεία και τις ευχές μου για φώτιση στην πολιτική ηγεσία, ώστε να καταλάβει ότι ο λαός και η λαϊκή οικογένεια, εκτός από υποκρισία και όλες τις υποσχέσεις, χρειάζεται φαγητό, ρεύμα και το σπίτι της.